Καλησπερούδια, τι κάνετε παιδάκια μου, καλά και όμορφα και φανταστικά. Πώς είστε? Εγώ καλά είμαι, είναι η ώρα που με πιάνει κούραση. Ξεκίνησα δουλειά κανονικά, Δευτέρα, Εντάξει, ευτυχώς, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν έχουμε πάρα πολλά παιδιά στην τάξη, γιατί κάποια είναι διακοπές. Κάποια άλλα έχουν μόλις στα μάτια και βήχα πολύ. Δεν βγαίνει πλέον η φωνή. Και γενικότερα ήμασταν πιο χαλαρά, οπότε είχα και εγώ το χρόνο να κάνω έτσι πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε για τη δουλειά, τύπου φωτογραφίες, να γράψουμε κείμενα για τους φακέλους. Ξέρουν οι κοπέλες που κάνουν τη δουλειά αυτή. Τι κάνετε, για πείτε μου τα νέα σας και πώς είστε. Ξεκίνησα να πίνω βάμα πρόπολης. Ξεκίνησε. Έπρεπε ήδη να το έχω ξεκινήσει. Μήνες τώρα το έχω, αλλά είμαι χαζή. Δεν είναι δίνα σημασία. Τώρα το κάνω, εντάξει, το πίνω το πρωί. Βιολογικό βάμα πρόπολης και χινάκια 40%. Το πίνω με νερό. Αλλά ναι, γιατί εμένα το πρωί ο χυμός πορτοκαλιού με πειράζει. Τώρα θα μου πεις εσένα και τι δεν σε πειράζει, και θα έχετε δίκιο. Αλλά ναι, με πειράζει. Οπότε το πίνω το πρωί, τσακα 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 τσακα, για μια χαρά. Πείτε μου τι κάνετε, πώς είστε τα νέα σας, πώς πέρασετε αυτές τις 3 ημέρες που έχω να σας κάνω βίντεο. Εγώ έχω πάθει ένα red flag τρελό, μου ήρθε φλασιά τρελή, μετά από όλο αυτό που πέρασα, συγγνώμη που γνωρίζω το κινητό, μετά από όλο αυτό που πέρασα με το, πώς το λένε, με τις αρρώστιες και με το στομάχι μου και όλα αυτά τα πράγματα, Δεν ξέρω, την άκουσα λίγο, πολύ την άκουσα και είπα, Αλεξάνδρα, ως εδώ. Ήρθε η διευθύντρια μου στη δουλειά, μέσα στην τάξη μου, μου είπε, αρρωσταίνεις πολύ, όχι ότι έχουμε πρόβλημα, κάτι σε πειράζει ρε παιδί μου, στην ψυχολογία σου, στο στομάχι σου, δεν ξέρουμε τι, πρέπει να σε βοηθήσουμε. Τι είπα, από Γενάρη 9-3 δουλεύω, ξέχασε το 8-3,5, μπορεί να κάνω ξανά, έχουμε καιρό. Αλλά τώρα θέλω πραγματικά να ξεκουραστώ. Αποφάσισα να κόψω τα γερμανικά το δεύτερο μέρος, διότι θα μου πεις, μα τα γερμανικά είναι επένδυση. Ναι, συμφωνώ. Όμως, εγώ είχα μαθήματα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, πώς το λένε, 6 με 9 το απόγευμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εμένα ο άντρας μου δουλεύει τη βδομάδα βραδινός και θα μου έρθει στο σπίτι στις 12 το βράδυ, εγώ, ξέρετε τι περνάω για να μπορέσω να κάνω μάθημα μαζί με τα πιτσιρίκια? Γιατί τα πιτσιρίκια, και μην τολμήσει καμιά και μου πει ότι «Α, μάτα σε τάξη, α, παδά, από εκεί», τα παιδιά θα ζητήσουν τη μάνα τους. Γιατί θα ζητήσουν τη μάνα τους? Τώρα ακούτε θόρυβο εδώ, αλλά εγώ έχω βάλει το τρίποδο, για να μην σας κουράζω. Γιατί λοιπόν ζητούν τη μάνα τους? Γιατί είναι μικρά, η μάνα τους θα τους βάλει να φάνε, η μάνα τους θα τους βάλει να βουρτίσουν τα δόντια τους, θα τους κάνει και μπάνια μαλάχι. Εννοώ ότι είναι εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα, μα, δεν μπορώ εγώ συνέχεια να μαλώνω τα παιδιά, τύπου, μην κάνει ησυχία, μην μιλάς τόσο πολύ δυνατά, α, με φωνάζει η καθηγητριά μου τώρα από την άσκηση, και αυτά δεν γίνεται. Οπότε αποφάσισα ότι κόβω τα γερμανικά, γιατί μου προκαλεί πάρα πολύ άγχος και ταυτόχρονα και με τα παιδιά δεν τους δίνω την προσοχή που χρειάζονται. Έτσι, ίσως το κάνω στο μέλλον, σε φάση που να μπορώ να τα επεξέλθω καλύτερα. Μισό λεπτό, πώς θα το φτιάξω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι, και τώρα λίγο θα σας ενοχλήσω εδώ, προσπαθώ να το βάλω στο αυτό. Λοιπόν, και αποφάσισα ότι θα το κόψω, θα συνεχίσω που λέτε κάποια άλλη στιγμή και θα ασχοληθώ πιο πολύ με τη γυμναστική μου, που μπορεί και να κάνω γυμναστική, τώρα με βλέπετε κανονικά, κάνω τη γυμναστική κάθε μέρα. Εντάξει, είχα και αυτό το θέμα ότι έχανα αρκετές ώρες την εβδομάδα από τη γυμναστική, γιατί τις έχανα λόγω του μαθήματος και μετά 9 η ώρα τελειώνω. Εγώ μπορεί να ήμουν κομμάτια μετά για να ξεκινήσω πάλι, αν είχε 10 η ώρα το βράδυ προπόνηση. Οπότε λέω, Αλεξανδράκη, κόφτω. Συγκεντρώσου σε κάτι το οποίο θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα.
Δηλαδή γυμναστική και γιόγκα άμα λάχει. Έτσι. Είπαμε να κόβουμε πράγματα τα οποία... Αου! Τα οποία μας κάνουν, ρε παιδί μου, να χωνόμαστε. Δεν μπορούμε άλλο. Όπω μάκρυνε το μαλλί, ρε φίλε. Ε. Έχω να τα κόψω από 10 Αυγούστου. Τα είχα κόψει στο Κιλκής. Μετράω τις μέρες. Τους μήνες. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε. Κόβουμε τα γερμανικά για να χαλαρώσω. Πιο πολύ διατροφή και αυτά. Έχω πάρει και σήμερα, πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήρα λαχανικά, πήρα μανιτάρια, πήρα καλαμπόκι, μακάρι να τα φάω όλα αυτά και να μην τα πετάξω. Κατάφερα σήμερα στη δουλειά και ήπια 1,5 λίτρο νερό. Και λέω κατάφερα γιατί έχω, δεν θα σας πω ψέματα, στο σπίτι που καθόμουν έπινα 2 ποτήρια με το ζόρι. Δεν κάνει. Συνεχίζω λοιπόν να δίνω στον εαυτό μου έτσι αυτό που ζητάει, την ενυδάτωση, ηρεμία κτλ. Είμαι πολύ κοντά στο να τελειώσω την ασκητική του Καζαντζάκη. Και τι άλλο έχω να σας πω. Α, μισό λεπτό δώστε μου. Έχω αυτό το μπλοκάκι, το οποίο μου το είχαν πάρει δώρο όταν ήμουνα 25 χρονών, δεν θυμάμαι. Το είχα πάντα, δεν το είχα χρησιμοποιήσει ποτέ. Άδειο. Τώρα όμως το χρησιμοποιώ. Γιατί? Γιατί βάζω κάθε βράδυ στόχους. Λίγο στόχους τη μέρα, έτσι. Μέχρι 5. Από έναν μέχρι 5 στόχους. Λοιπόν, μέρα με τη μέρα μέχρι 5 στόχους. Λοιπόν, και αυτό με βοηθάει πρώτον στο να μην ξεχνάω τι έχω να κάνω. Στο να οργανώνω καλύτερα αυτά που έχω να κάνω, έτσι ώστε να μην λέω πω πρέπει να κάνω και σήμερα αυτό, αυτό και εκείνο και εκεί. Και να πελαγώνω. Όχι, χαλαρά, και όλα καλά. Και μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα, να έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα που έχω να κάνω και το Σαββατοκύριακό μου να κάτσω να ράξω. Ειδικά τώρα που δεν θα έχω διάβασμα. Ποιος μας πιάνει. Λοιπόν, ήθελα να το κάνω αυτό το βιντεάκι, γιατί πολλοί μου στέλνετε μηνύματα, Αλεξάνδρα μου, δεν είσαι καλά. Ναι, δεν ήμουν καλά, ήμουν έτσι, έτσι. Αλλά τώρα είμαι καλύτερα, πολύ καλύτερα. Έφαγα και τη φλασιά που έφαγα και λέω όχι. Τώρα θα χαλαρώσεις, όχι μετά, γιατί μετά θα έρθουν άλλα πράγματα που θα σου δείχνουν ότι δεν χαλάρωνες όταν έπρεπε και όταν μπορούσες. Οπότε χαλαρούιτα. Λοιπόν, επίσης να σας δείξω το κέικ που έχω κάνει για τον Κυριάκο. Βέβαια το μισό έχει φύγει, αλλά νομίζω στο όριο που είναι δεν θα φύγει. Είναι αυτό εδώ. Είναι κέικ πορτοκάλι, το κλασικό κέικ πορτοκάλι. Απλά ο Κυριάκος με την Κυριακή είχε γενέθλια. Και του κάναμε κέικ με τα παιδάκια και το πήγαμε στο κρεβάτι μαζί με κεράκι και του κάναμε happy birthday to you και του κάναμε έκπληξη. Έχω βάλει και πάνω άχνη ζάχαρη. Αυτό εδώ που το βλέπετε έτσι, εδώ άρπαξε λίγο, μην δίνει σημασία, εδώ, το έβαλα σε φόρμα από σιλικόνη με σχήμα λουλούδι και βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, ο Κυριάκος μου χάρηκε πάρα πολύ. Λοιπόν, περιμένω πάρα πολύ τις διακοπές για τα Χριστούγεννα. Η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά. Ναι, το έχω πει σε όλους. Την περιμένω πάρα πολύ αυτή τη μέρα στη δουλειά. Γιατί θέλω να πάω μετά με τα παιδάκια μου και τον αντρούλι μου να ψωνίσουμε. Θα σας τα δείξω τι θα πάρουμε. Και μετά από τα Χριστούγεννα να κάτσουμε, να ράξουμε. Θα φτερνιστώ. Δεν θα το κάνω. Θα κρατηθώ. Έχονται Χριστούγεννα να κάτσουμε έτσι να ράξουμε. Μου έχει λείψει πάρα πολύ αυτό, να ανοίξουμε τον καναπέ μέσα, να γίνει κρεβάτι, να φέρουμε παπλώματα, να γίνει χαμός, ταινιούλα όλοι μαζί, μόνο στο σπίτι, αν θέλουν τα παιδιά, γιατί εντάξει στα αγγλικά δεν καταλαβαίνουν τι λέει, ποπκόρνια, πατατάκιους και όλα καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλά θέλω να σας πω ότι είμαι καλά, είμαι πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα, έχω βάλει το μυαλό μου πλέον σε μια σειρά. Χωρίς όλα αυτά τα πρέπει και πρέπει και πρέπει, όχι, μακριά μας αυτά τα πράγματα. Έχω το μπλοκάκι μου με το οποίο έχουμε πάρα πολύ καλή φιλία αυτές τις τελευταίες μέρες και μου υπερθυμίζει πάρα πολύ αυτά που πρέπει να κάνω, τα σημειώνω και έτσι έχω πιο λίγα πράγματα να κάνω τη μέρα και κάθε μέρα κάθε πράγμα γίνεται. Καταλάβατε τι είπα, γιατί εγώ δεν καταλαβα.
Κάθε πράγμα κάνω και από κάτι, έτσι ώστε να μην μαζεύονται όλα μαζί και να παθαίνω φρίκι, γιατί πραγματικά δεν βγαίνει. Όσες είναι μαμάδες, εργαζόμενες, το καταλαβαίνουν τι εννοώ. Είναι ωραίο να έχουμε στόχους και να μοιράζουμε τις δουλειές μας μέρα με τη μέρα, γιατί όλο αυτό το πράγμα, ξέρετε, μαζεύεται και στο τέλος αυτό που λέμε ότι νιώθω ένα χέρι εδώ και με έπνιγε, αυτό ένιωθα εγώ και τελικά με έπνιξε. Όλα έχουν σημασία, όλα παίζουν το ρόλο τους. Δεν είναι μόνο το ότι κρύωσα. Είναι όλα μαζί. Και το νοσοποιητικό πέφτει και από την κακή ψυχολογία, έχω ακούσει. Δεν ξέρω, μην βγει καμιά και μου πει γιατρινά. Όχι. Θεωρώ ότι από την ψυχολογία όλα παίζουν ρόλο στο πώς είναι η υγεία μας. Νους υγιή, σαν σώματι υγιή, είχαν πει αρχαία οι Έλληνες. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Αχ, παιδιά, να χαμογελάτε. Να πίνετε νερό, δώστε το να καταλάβει, πιείτε πολύ νερό. Και πραγματικά, κάντε ό,τι θέλετε, αρκεί να νιώθετε καλά. Εγώ σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήγα πρώτα την ανακύκλωση, πήγα πάρω να στείλω ένα γράμμα, ξανακατέβηκα στην άλλη ανακύκλωση για μπουκάλια κτλ. Και μετά πήγα στο σούπερ μάρκετ, μου πήρε αυτό μία ώρα και κάτι, περπάτησα δηλαδή, το πήρα το οξυγόνο μου. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν πήγες πουθενά. Ναι, αλλά ήμουνα χωρίς μαμά, έτσι, χωρίς παιδιά, μία ώρα, όλα καλά. Λοιπόν, αυτά. Σας έχω μία έκπληξη, δεν θα σας την αποκαλύψω, αλλά θα σας βάλω στο τρυπάκι να σκεφτείτε. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Να είστε καλά. Να αγαπάτε πολύ τον εαυτό σας. Πραγματικά σας το λέω, θα σας το λέω κάθε μέρα. Να αγαπάτε πάρα πολύ τον εαυτό σας. Είναι πολύ σημαντικό. Σας φιλώ με πάρα πολύ αγάπη. Τσάου.